Hello guys, it's me, Marie. Τι κάνετε, πώς είστε? Με Κυριακή μόλις ήρθε, ένα βίντεο κυριακάτικο είναι εδώ μπροστά σας. Είναι εδώ με το βίντεο, πηγαίνω στο κουτάκι της περιγραφής όπως έχω πει. Εκεί υπάρχει ένα υπέροχο κουμπί, είναι κατακόκκινο ωραίο. Κάνε κλικ πάνω στο κουμπί που λέει εγγραφή και χτύπα και δίπλα το καμπανάκι και πάτα εκεί που λέει όλες οι ειδοποιήσεις για να σου έρχονται τα καινούργια μου βίντεο στον δέχτη σου. Εκεί στην περιγραφή θα βρεις και το Instagram που θα έχω εδώ. Αφού το βγάλαμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο, πάμε στο σημερινό βίντεο. Σήμερα είναι το part 2 από το part 1, άμα δεν το έχεις δει, Coachella. Θα βαθμολογήσουμε τα outfits του Coachella, οπότε ωραίο γελί. Παίρνω το τάμπλετ και μπαίνω και βλέπω τα outfits. Λοιπόν, πρώτο outfit, θα βάζω εδώ φωτογραφίες για να βλέπετε, ήταν τη Γκάμπη Ντι Μαρτίνο. Η Γκάμπη στο Coachella νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχει πάει, από ό,τι έχει πει η Νίκη. Θα έχω και τα link από κάτω για τα vlog που κάνει η Νίκη στο Coachella. Γι' αυτό με βλέπεις και τόσο με τα φτερά μου, με τα outfit. Φόρεσε ένα σετάκι, νομίζω, εντονώ την εταιρεία, τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. I don't know ποια εταιρεία είναι. Ένα σετάκι λευκό με λευκές λεπτομέρειες, μπότες μέχρι το γόνατο περίπου, λίγο πιο κάτω από το γόνατο, και τσάντα, ξέρεις, shoulder bag, αυτή την ωραία, με γυαλιά, και έκανε και δύο πλερισουδάκια τύπου headband. Πάμε τώρα στην αδελφή της που είναι η Νίκη Ντι Μαρτίνο. Η Νίκη το τσέλα πήγε λίγο με 90's vibe, φόρεσε μία φούστα με ψηλές κάλτσες και είναι total black το outfit και έχει βάλει τρέσες σε hot pink και purple, lilac χρώμα, τέλος πάντων. Κορσέ μαύρο, μαύρα junkie boots και μαύρες κάλτσες με δεντέλα. Το make-up ήταν το natural vibe και όλα αυτά, πολύ mentila vibe, πολύ τέτοιο στυλ. Τώρα πάμε στην one and only Adeline Maureen, που τη λατρεύω τόσο πολύ εγώ. Λοιπόν, το μότο της ήταν go to green, δηλαδή total outfit green, crop top και ασορτή φούστα σε πράσινο χρώμα. Συνδύασε και το μακιγιάζ κάπως έτσι, έβαλε διάφορα glitter πάνω στα μάτια και διάφορα άλλα. Το μαλλί το είχε κάνει απλό, τύπου μπούκλα, αλλά το beachy waves, με clear sunglasses, υπέροχα. Θα έχω και εικόνες και με τα κορτσιά όλα μαζί και χωριστά για να βλέπετε περίπου. Τώρα θα πάμε και σε μια άλλη αγαπημένη που είναι η Claudia. Claudia Sulesky, άμα το λέω σωστά. Sorry Claudia. Λοιπόν, η Claudia πήγε μαζί με το Φινέας και την Billy. Όσοι δεν γνωρίζετε, είναι η κοπέλα του Φινέας, που ο Φινέας είναι ο αδελφός του Billie Eilish. Και φόρεσε από μέσα ένα μαγιό σε λευκό χρώμα με αλυσίδες και από πάνω φόρεσε ένα see-through φόρεμα με διάφορες λουλουδένιες λεπτομέρειες. Να δούμε το Φινέας, εννοείται. Συνεχίζουμε με outfit τώρα
από τον James Charles. Στην πρώτη φωτογραφία που είδα, γενικότερα επικρατούσε πάρα πολύ το χρώμα της μέντας, το έντονο πράσινο. Είχαν ένα vibe από αυτό το χρώμα, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Η signature φωτογραφία που έγινε με ένα crop top σε mint χρώμα με υπέροχο eye look. Πραγματικά είναι όλο glitter και eyeliner με ψεύτικη μπλουφαρίδα. James, είσαι τέλειος. Ο οποίος το συνόδευε με ένα υπέροχο πάλι πράσινο παντελόνι, ψηλόμεσο, και νομίζω φορούσε και chunky boots. Δεν έχει φωτογραφία, αλλά I think so. Περνάμε τώρα στην Alicia Marie. Η Alicia πήγε, η πρώτη φωτογραφία που βλέπω πάλι από το προφίλ της, πήγε στο Coachella με ένα glittery see-through τοπάκι και με ένα jean shorts. Τα μαλλιά της ήταν δεμένα υπέροχα, φορούσε και αυτή chunky boots. Ήταν τάση γενικότερα, νομίζω ήταν οι περισσότεροι φοράγαν αυτές τις μπότες, I don't know. Πιστεύω ότι θα είναι τάση και του χρόνου. Κάτι μου το λέει αυτό, I don't know. Ήταν μαζί και η αδελφή της, η Ashley, που η Ashley φόρεσε και αυτή το ίδιο περίπου τουπάκι με την Alicia, από ό,τι βλέπω, σε χρώμα λιλά. Glittery τουπάκι, πολύ ωραίο και αυτό. Αρχίζουμε με μία δικιά μας, τη Stacy Babe, ή αλλιώς Αναστασία Καρανικολάου, άμα το λέω σωστά. Stacy, στο Coachella, από ό,τι βλέπω, έχει πάει και αυτή σε ethnic vibe και λίγο, θα έλεγα και λίγο αρχαιολινικό vibe, αλλά όχι και τόσο πολύ, πιο πολύ στα 90s παραπέμπει. Έχω εδώ φωτογραφία να δεις τι εννοώ. Ήταν πολύ festival, πολύ boho, πολύ δεκαετία 70. Το μαλλί της υπέροχο όπως πάντα της Stacy's. Το σώμα της ακόμη από ψεγάδιας του, wow baby. 10/10. Αυτό είναι 10/10. Πραγματικά. Πάμε σε μια άλλη φωτογραφία που έχει και αυτή άρωμα Ελλάδας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Μιλάμε για τη Lele Pons και τη Hannah Stalking. Η Hannah είναι από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα νομίζω η μητέρα της είναι από εδώ. I don't think so, so I'm sorry. Θα έχω κάτω link στο Wikipedia να δείτε. Η φωτογραφία αυτή είναι το friendship, δηλαδή βλέπουμε δύο φίλες besties να είναι together, να διασκεδάζουν, τα ρούχα τους είναι απαιχτά. Κατά με αυτό που φοράει η Lele, Lele, θεά. Gorgeous, απλά και τα δύο κορίτσια, ναι. Γενικότερα, εκτός από όλο αυτό που είναι το Coachella, δηλαδή ένα μεγάλο φεστιβάλ με τραγουδιστές, με μουσική, με το ένα με το άλλο, είναι και το fashion show, συσσαγωγικά. Τελευταία θα αφήσω την Billie Eilish και πολλά μας δείχνει, επειδή τώρα έχει και το μαλλί μαύρο πάλι, μας δείχνει το outfit, συσσαγωγικά outfit που φοράει, δηλαδή total black t-shirt, I don't know τι είναι. Το μαλλί το έχει πιασμένο πάνω σε στυλ 90s κότσο, 90s πώς το λένε, κοτσίδα και όλα αυτά. Μας δείχνει και το γυαλί του ηλίου και αυτό είναι total black. Έχει ένα μοτίβο γενικότερα, ό,τι βάφει το μαλλί της να είναι και το outfit. Δηλαδή, έχει τώρα το μαλλί της μαύρο, είναι και λίγο μαύρο το outfit της. Έχει το μαλλί της
της Ανθό, όπως το έχει το Σαντρέ, είναι λίγο προς τα νου το outfit. Μας έχει μάθει σε τέτοια πράγματα, you know Billy, I love you so much Billy. So, αυτό ήταν το βίντεο, θα έχω και άλλες φωτογραφίες εδώ για να δείτε περίπου. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το θεσμό. Αυτός ο θεσμός κλείνει 20 χρόνια τώρα. Μιλάμε για ένα μουσικό γεγονός που συμβαίνει στο Palm Springs της Αμερικής. Είναι κοντά στο Los Angeles, όσοι γνωρίζετε γεωγραφία, sorry γι' αυτό. Και μιλάμε για το απόλυτο show, απόλυτο fashion look, απόλυτο ethnic style, για όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα θεσμό που κάθε Απρίλιο υπάρχει. Λόγω καραντίνας και λόγω όλο αυτό το μέτρο που είχαμε με το Voldemort, δεν μπορούσε να γίνει τα τελευταία 2 χρόνια και επανήρθε δυναμικά με διάφορους πολλούς καλλιτέχνες να πλαισιώνουν αυτά τα 2 Σαββατοκύριακα τη μουσική σκηνή και να γίνεται ένα boho festival που κρατάει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία βραδιά και τη ανάγκη την άλλη εβδομάδα. Οπότε, πάμε σε outro. Βεβαιώσου! Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε. Πήγαινε στο κουτάκι της περιγραφής, εκεί θα βρεις ένα κόκκινο κουμπάκι. Βεβαίως ότι τις πατήσεις και να έχεις χτυπήσει και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Εκεί στα social media κάτω θα βρεις και το Instagram μου, που είναι το My Life as Maria K. Ανεβάζω πολλά βίντεο και ανεβάζω και πολλά story και polls, όλα τα πάντα τα πάντα. So, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο την Τετάρτη. Φιλιά πολλά από μένα και cheers! Go to Coachella! Woo! Bye!